Θέλω να πάμε μέχρι τις Γούβες εδώ στο Ηράκλειο, κοντά θα πάμε, έτσι ώστε να συναντήσουμε τον άνθρωπο για τον οποίο σας προλογίσαμε στην έναρξη της εκπομπής. Μιλάμε για τον κύριο Ανδρέα Σκαφάρτο, έναν άνθρωπο 85 ετών, υγεία να έχει ο άνθρωπος, ο οποίος τα τελευταία 35 χρόνια κάνει διακοπές στην Κρήτη. Από Ιταλός έγινε κριτικός και πραγματικά έχω την αγωνία να συνομιλήσω μαζί του. Βλέπετε στα πλάνα σας και τον συνάδελφο τον Γιώργο Παπαγιαννάκη. Θέλω να τους καλησπερίσω και τους δύο. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα κύριε Σκαφάρτο. Καλησπέρα. Καλησπέρα Λευτέρη, καλησπέρα και στον κύριο. Καλησπέρα Γιώργο. Λευτέρη, εσύ Λευτέρη και εσύ. Λευτέρη. Λοιπόν, εγώ είμαι αυτό γίνονται οι συστάσεις στον αέρα. Γνωριστεί Λευτέρη, απλά προφανώς δεν άκουσε καλά ο κύριος Σκαφάρτο. Δεν πειράζει. Είναι ο άνθρωπος λοιπόν που τα τελευταία 35 συνεχόμενα καλοκαίρια τιμάει με την παρουσία του το νησί μας, τιμάει την Κρήτη, του αρέσει να έρχεται εδώ, μένει στις Βρυξέλλες, κατάγεται από την Ιταλία και τα τελευταία καλοκαίρια τα περνάει εδώ στο νησί μας. Για δώσ' το μικρόφωνο να Γιώργο, πείτε, να δούμε να μας πει, να μας δώσει το μήνυμα από τη σημερινή συνέντευξη και θέλω κύριε Σκαφάρτο να μας πείτε... Αυτά που είπε ο Γιώργος είναι αληθινά, γιατί από το 1984 εγώ κάθε καλοκαίρι είμαι εδώ στο Αμιράντες τώρα, μα το ξενοδοχείο αυτό η πρώτη φορά που ήρθα στις Γούβες ήταν Κάντια Μπιτς και μετά Κρετασάν και Γιώργο, τώρα Αμιράντες. Τι τον κέρδισε περισσότερο στην Κρήτη? Μου είπανε πως δεν αλλάξουν πια το όνομα γιατί Αμιράντες είναι... Τι σας κέρδισε περισσότερο στην Κρήτη? Τι σας κέρδισε περισσότερο στην Κρήτη και... Μα ξέρω όλη την Κρήτη, Ηράκλειο, Ιεράπετρα, πέρασα τρεις φορές το φαράγγι της Σαμαριάς, Αγία Ρουμέλη, έκανα μπάνιο, είναι ο οδηγός πέλαγος. Έχει αξία Γιώργο, Γιώργο. Μα, ναι. Τις τελευταίες φορές δεν κάνω εκτρομές, πάω στην Αγία Παρασκευή, εκεί που έχει το σπήλιο του Σκοτεινού και μια φορά στην Γαλήφα, είναι μακριά από εδώ, 16 χιλιόμετρα με τα πόδια και κάθε χρόνο πάω τουλάχιστον μια φορά στην Γαλήφα και γνώρισα ανθρώπους και πάω να τους δω και τους φέρω λίγη τσοκολάτα από το Βέλγιο. Γιώργο, ναι, κάνει και πολλούς έτσι, φίλους, ο έτσι. Και αυτό θέλω να ρωτήσω, ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω, ότι ναι, μάθαμε για ποιο λόγο τελικά θέλησε να έρχεται κάθε καλοκαίρι επί 35 συναπτά έτη στην Κρήτη. Ωστόσο, θέλω να μας εξηγήσει το λόγο που αποφάσισε να έρχεται στο νησί μας. Και γιατί έχω την ενημέρωση ότι στην Νάπολη, από όπου κατάγεται, έχει πολλά χρόνια να επιστρέψει και υπάρχει κάποιος σημαντικός λόγος γι' αυτό. Θέλουμε να μας πείτε το λόγο που έχετε επιλέξει και έρχεστε εδώ στην Κρήτη. Γιατί, όπως σύμφωνα με πληροφορίες, έχετε να πάτε πολλά χρόνια στην Νάπολη και θέλουμε να μας πείτε το λόγο που έχει συμβεί αυτό. Το λόγο είναι πως εδώ η θάλασσα είναι 100 μέτρα από το μπαλκόνι του δωματιού μου, ενώ στην Νάπολη η θάλασσα είναι μακριά και αυτό προτιμώ να κάνω μπάνιο εδώ στη Κρητική. Μα η θάλασσα, πώς τη λένε η θάλασσα? Κρητικός πέλαγος. Καλά, γι' αυτό. Αυτό είναι το λόγο. Πρόσφατα πάντως, Γιώργο, βραβεύτηκε ο κύριος Σκαφάρτος, βραβεύτηκε και από το Δήμο Χερσονήσου, ως τον άνθρωπο ο οποίος τελικά με την παρουσία του στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου δίνει το δικό του στίγμα, όχι μόνο εδώ στην Κρήτη για εμάς που τον έχουμε κάθε χρόνο δίπλα μας, αλλά και για ανθρώπους που ακούν τακτικά τα καλά του σχόλια και βγαίνουν έξω από την Κρήτη. Πώς ένιωσε που τον βράβευσε προσφάτως ο Δήμαρχος Χερσονήσου?
Θέλω να μας πείτε τώρα πώς νιώσατε που σας βράβευσε ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ο κ. Μαστοράκης, για όλη αυτή τη συνολική παρουσία σας και διαφήμιση στο νησί που κάνετε όταν πηγαίνετε στις Βρυξέλλες. Δηλαδή, μου πήγαν Παρασκευή που πέρασε, μου πήγαν στο Δημαρχείο και γνώρισα τον Δήμαρχο τον Γιάννη Μαστοράκη. Και αυτά που είπε τώρα, τα είπε και στο Μαστοράκη. Μα ήταν για μένα ήταν έκπληξη και ήταν τιμή μεγάλη. Γιατί από τότε που έρχομαι εδώ στην Κρήτη, είναι πρώτη φορά που μου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γιώργο, 35 χρόνια τώρα έχει το ίδιο δωμάτιο ο κύριος Καφάρντο. 35 ολόκληρα χρόνια έχετε το ίδιο δωμάτιο εδώ στο ξενοδοχείο. Όχι πάντα το ίδιο δωμάτιο. Μα τα τελευταία χρόνια είναι πάντα το ίδιο. Το 3-16. Φαντάζομαι το έχει και θέα στη θάλασσα και όλα. Μπορώ να σας πω κάτι. Εδώ στην Κρήτη ο κύριος Καφάρτος, εγώ λέω ο κύριος είναι στον ουρανό, Αντρέ, και έχω και παρατσούκλι. Το παρατσούκλι μου είναι Κρασοβαρελάκης. Φανταζόμαστε όλοι από πού μπορεί να προέκυψε προφανώς και το συγκεκριμένο. Προφανώς προτιμάει παρατσούκλι. Προτιμάει πολύ το κρασί Λευτέρη. Ωστόσο, μάλιστα, Γιώργο, το είπε και πριν λίγο. Το σκαφάρτο πώς προέκυψε. Κάποιος στον δρόμο μου είπε, πώς ονομάζεσαι βρε. Εγώ του λέω, να του κάνω μπλακ. Και του είπα Ανδρέας, μα είσαι με το επίθετο, Κρασοβαρελάκης. Το σκαφάρτο πάντως πώς προέκυψε, ναι. Το επίθετό σας το σκαφάρτο, από πού προέρχεται. Από πού προέρχεται. Από ένα μικρό νησί όπου δεν είχαν φούρνο ούτε αλεύρι για να κάνουμε το ψωμί και έτσι... το ψωμί, ο Άρτος, το πηγαίνανε με διαβάρκα, ένα καράβι, και το σκάφος. Και έτσι από την Αγνάδια έλεγαν το σκάφος, ο Άρτος, το σκάφος, ο Άρτος, από το σκάφος, σκαφάρτο, σκαφάρτο. Και το όνομα μου είναι σύνδετη ελληνική λέξη. Σκάφος και Άρτος. Άκρος ελληνικό, Λευτέρη. Άκρος ελληνικό. Καταλάβεις. Θέλω να το ρωτήσουμε ακόμα, εάν έχει σκοπό και τα επόμενα χρόνια βεβαίως να μην σταματήσει αυτή την παράδοση και να επισκέπτεται τη συγκεκριμένη περιοχή, το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Θα συνεχίσετε και τα επόμενα χρόνια να έρχεστε στην Κρήτη και συγκεκριμένα εδώ στις Γούβες. Αποφασισμένος. Μέχρι που δεν είμαι ανάπηρος, θα ξανάρθω εδώ στην Κρήτη. Το Σεπτέμβριο θα είμαι πάλι εδώ. Και του χρόνου, πρώτα ο Θεός, δεν λέγεται εδώ. Πρώτα ο Θεός, να έχει υγεία ο άνθρωπος και θα είναι εδώ. Είναι 85 ετών και όμως κάθε καλοκαίρι περνάει εδώ στην Κρήτη. Στο ζεστό νησί μας, στο φιλόξενο νησί μας, όπως και ο ίδιος λέει, βλέπει τους φίλους του, πηγαίνει στα χωριά, μάλιστα φεύγει από εδώ με τα πόδια και πηγαίνει στη Γαλήφα και σε άλλα χωριά, σε μακρινά χωριά. Έχει την αντοχή να το κάνει, να δει τους φίλους του, να πιει κρασί όπως. Ζωή να έχει ο άνθρωπος να πραγματοποιεί ωραία. Κάθε στόχο, να κάνει τις βόλτες του, τα ταξίδια του. Και φαντάζομαι τώρα, Γιώργο, εκεί θα είναι και για σας και για εσένα, αλλά και για τον συνάδελφο Περατέρ, η καλύτερη παρέα. Ξέρω ότι θα συνεχίσετε το ρεπορτάζ εκεί μαζί. Θέλω να πεις, να μεταδώσεις τα χαιρετίσματά μας και βεβαίως να του δώσεις ένα μεγάλο ευχαριστώ του ανθρώπου, του κυρίου Ανδρέα Σκαφάρτο, που έδωσε το παρόν τηλεοπτικά. Θέλουμε να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που δώσατε το τηλεοπτικό παρόν και μιλήσατε για αυτές σας τις εμπειρίες στην Κρήτη μας. Μα και εγώ σας ευχαριστώ, γιατί περνάω μια στιγμή που θα είναι αξέχαστη. Γιατί είναι πρώτη φορά που μου κάνουν συνέντευξη. Ωραία. Έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο πλέον στη ζωή του κυρίου Σκαφάρτο. Αποκλειστικές δηλώσεις. Δεν βρίσκω τις λέξεις να σας ευχαριστήσω.
Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Να... και να του πεις του κυρίου Σκαφάρτου, μετά που θα κλείσουμε τη σύνδεση, Γιώργο, ότι τον περιμένουμε κάποια στιγμή και από το στούντιο και από το πλατό της εκπομπής, να τα πούμε καλύτερα και να τον αποχαιρετήσουμε για τις Βρυξέλλες όταν θα φύγει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.